Τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, που έχουν τα τελευταία στατιστικά, δείχνει ότι η οικονομία είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Έχουμε αύξηση εξαγωγών, έχουμε αύξηση επενδύσεων, έχουμε bookings μεγάλα για το τουρισμό. Όλες οι μεταβλητές που δείχνουν την υγεία μιας οικονομίας μας λένε ότι έχουμε μπει σε διαφορετική ρότα από ό,τι μέχρι τώρα ξέραμε μέχρι το 2016. Τέλος του 2016 υπήρχε μια ομαλοποίηση της οικονομίας, μια σταθερότητα, και τώρα έχουμε βλέπει την ανάπτυξη. Γι' αυτό και ακριβώς όλες οι εκτιμήσεις, είτε είναι από το ΔΝΤΟΥ είτε είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και από τις δικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% και ίσως και περισσότερο είναι πάρα πολύ εφικτή, και νομίζουμε ότι θα το υπερβούμε. Είστε, το λέγαμε την επομένη που τελείωσε το Eurogroup, το σχόλιο που κάναμε εδώ στην εκπομπή όλοι οι συνάδελφοι, είναι ότι τώρα η πολλή δουλειά πέφτει σε εσάς. Πέφτει σε εσάς, διότι εσείς πια είστε εκείνος μετά το τέλος του Eurogroup που έχετε αναλάβει το μεγάλο στοίχημα των επενδύσεων. Μέχρι χθες ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήσασταν στην Αμερική, είχατε μια σειρά από επαφές. Μπορείτε να μας πείτε κάποια από τα αποτελέσματα αυτών των επαφών? Χθες συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το ταξίδι μου στην Αμερική. Πήγα στη Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, πίσω στη Νέα Υόρκη και μετά στο Λονδίνο. Είχα μια εκτενή συζήτηση με τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο William Roth, ο οποίος φυσικά ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι Αμερικανοί και οι Ελληνοαμερικανοί επενδυτές. Όπως ξέρετε, μια μεγάλη προσφορά έχει δοθεί από το Calamos Group για την Εθνική Ασφαλιστική Ασφάλεια. Και περιμένουν φυσικά ότι αυτή θα είναι η ανάδοχη, όπως και άλλες επενδύσεις που έχουν γίνει, αρκετά μεγάλες, το Βάρντε, όπως επίσης και το Blackstone. Αυτά είναι γνωστά ονόματα, τα οποία συμμετέχουν μαζί με το Lambda Development για το ελληνικό. Γενικώς οι συναντήσεις που είχα και οι επαφές που είχα, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, οι επενδυτές ξέρανε πολύ περισσότερο για την Ελλάδα από ό,τι νόμιζα ότι ήξεραν. Οπότε οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες, που να επενδύσουν, γιατί να επενδύσουν, τι μπορούν να περιμένουν, πόσο είναι το εργατικό δυναμικό. Ξέρουν φυσικά ότι το εργατικό δυναμικό είναι ταλαντούχο, είναι πολύ εξειδικευμένο. Και επίσης είναι αυτό που θα έλεγα ανταγωνιστικό, με την έννοια των μισθών και των εισφορών, με σύγκριση σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, που αν και το δικό μας κόστος έχει κατεβεί 20% τα τελευταία 4 χρόνια, στην Ευρωζώνη έχει αυξηθεί 10%. Έχουν τεράστιες ευκαιρίες, τις οποίες ξέρουν, και φυσικά ήθελαν να μάθουν από έναν υπουργό ο οποίος επισκεφτόταν την Αμερική, αν στην πραγματικότητα είναι αυτό που έχουν δει και έχουν αξιολογήσει. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είδα επενδυτές όχι μόνο για αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, αλλά επίσης και επενδυτές που με ρωτούσαν πότε θα βγείτε στις αγορές. Οπότε είναι ετοιμασμένοι να αγοράσουν τα δικά μας τα ομόλογα. Φυσικά εγώ τους είπα ότι εφόσον υπάρχει μια πτωτική τάση στα spreads, θα περιμένουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι και θα θέλουμε να βγούμε στις αγορές. Οπότε υπάρχει και αυτό το θετικό πρόσημο που εισέπραξα από τις επαφές μου στην Αμερική. Επίσης το ίδιο είδα και από το Λονδίνο, που και εκεί υπάρχουν πολλοί επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν, είτε είναι ιατρικός τουρισμός, είτε είναι στις ιδιωτικοποιήσεις που θα γίνουν από το ΤΑΙΠΕΔ, και άλλες ευκαιρίες που βλέπουν στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, εκτός από αυτά τα μεγάλα και σημαντικά για τη βελτίωση όλου του κλίματος και όλης της ελληνικής οικονομίας, στη διαχείρισή σας, στην αρμοδιότητά σας, υπάρχουν και θέματα της καθημερινότητας που καίνε σήμερα
δυστυχώς θα έλεγα μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και λιτότητας στους Έλληνες πολίτες. Για παράδειγμα, το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που έρχεται και πόσο μέσα από αυτή τη διαδικασία κινδυνεύουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, να χάσουν την πρώτη τους κατοικία, ας ξεκινήσουμε. Και ήδη βλέπουμε, για να συμπληρώσω κι εγώ, βλέπουμε ήδη σήμερα δημοσιεύματα. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι ο κόσμος θα χάσει την πρώτη κατοικία. Νομίζω να απαντήσεις από αυτό. Τι απαντάμε στον κόσμο? Απαντάμε πολύ, πολύ απλά ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο νόμος ο οποίος προστατεύει την πρώτη κατοικία και όπως ξέρετε η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Οπότε δεν ξέρω από πού έρχεται αυτό το δημοσίευμα. Εκτός εάν θεωρούν ότι υπάρχει κάποιος λόγος για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, όταν ξέρετε, είναι μόνο για επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, αυτά θα είναι μέσα στη διαπραγμάτευση. Δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη κατοικία. Οπότε δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτά τα δημοσιεύματα. Εσείς λέτε κατηγορηματικά ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που ξέρουμε ότι ισχύουν, δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Και είστε εσείς, γιατί υπάρχει και ένα μπέρδεμα στον κόσμο. Είναι το Υπουργείο Οικονομίας αρμόδιο, δεν είναι το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι. Για τα θέματα της πρώτης κατοικίας. Ναι. Αυτό αφορά βεβαίως τις τράπεζες, τα θέματα δανείων και τα κόκκινα δάνεια σε σχέση με τις τράπεζες. Γιατί το θέμα του. Των χρεών έναντι της εφορίας δεν είναι ανοιχτό και ακόμα και για την πρώτη κατοικία, ας πούμε. Πάντως, ο κίνδυνος του να χάσει κάποιος εάν έχει χρέη στην εφορία δεν προστατεύεται. Κοιτάξτε, η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν τους μικρούς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Κάποιος ο οποίος χρωστάει στην εφορία μπορεί να διευθετήσει το χρέος του με τέτοιο τρόπο που να του δοθεί η ευκαιρία να το αποπληρώσει σε πολύ μεγάλο αριθμό δόσεων. Προτού να φτάσουμε στο σημείο που να πούμε ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και τα δημοσίευματα είναι όπως πάντα, δεν ξέρω πού, σε ποια εφημερίδα βγήκε, σε ποιο μέσο βγήκε, είναι καταστροφικά, καταστροφολογικά, τα οποία δεν έχουν καμία σημασία με την πραγματικότητα. Δεν έχει βγει ακόμα κάτι που να βγει από το Υπουργείο Οικονομικών ή από την εξάρτητη αρχή των εσόδων ότι θα μπουν πληστηριασμοί στην πρώτη κατοικία. Κύριε Υπουργέ, πάλι για θέματα τα οποία αφορούν πραγματικά και πολύ κόσμο και αγωνιούν οι πολίτες και οι οφειλέτες. Αναφερθήκατε και στα χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αναμένετε εδώ και καιρό αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει κάποια συνολική ρύθμιση για τους οφειλέτες που να μπορούν να συγχωνευτούν, τους μικρούς οφειλέτες λέμε πάντα, δεν λέμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που θα μπορούν να συγχωνεύσουν τα χρέη τους και να μπουν σε τέτοια ρύθμιση. Υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο με βάση και τη συμφωνία με τους δανειστές? Κοιτάξτε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος θα εφαρμοστεί από τις 3 Αυγούστου, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι στα τελικά στάδια, θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος θα το κάνει μόνος του, να έρθει σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες που έχει δάνεια, με την εφορία που χρωστάει από τους φόρους, όπως επίσης και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα υπάρξει μία διευθέτηση μέσω μεσολαβητή να βρουν πρώτον αν είναι βιώσιμη η επιχείρηση και δεύτερον πόσο μπορεί να πληρώσει ο φιλέτης κάθε μήνα μέχρι 120 μήνες. Οπότε νομίζω δηλαδή ότι πάει πάλι για 120 δόσεις αυτό μας λέτε, είναι έτοιμο να... Σας λέω ότι μέχρι 120 δόσεις ακριβώς. Αυτό θα αποφασιστεί από τη διαπραγμάτευση που θα γίνει μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του. Μάλιστα. Αύριο, αναχωρείτε για τη Φραγκφούρτη, εξ όσων γνωρίζω. Έτσι δεν είναι, πάτε στη Φραγκφούρτη. Ακριβώς.
και θα κάνετε μια πρώτη επαφή, μια πρώτη συνάντηση με την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Γερμανίας. Η επικείμενη συγκρότηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι και αυτό στη δική σας αρμοδιότητα. Βεβαίως το έχει ξεκινήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιάννης Δραγασάκης. Αλλά πια άπτεται του δικού σας, της δικής σας αρμοδιότητας, έτσι δεν είναι, η λειτουργία της Αναπτυξιακής, κύριε Παπαδημητρίου? Ήθελα να σας πω, είναι η δική μου αρμοδιότητα και βγαίνει από το Υπουργείο Οικονομίας. Πρέπει να σας πω ότι έχω επεξεργαστεί την Αναπτυξιακή Τράπεζα από το 2014. Έχω γράψει αρκετά άρθρα σε εφημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το τι μπορεί να συμβάλλει μια αναπτυξιακή τράπεζα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Όταν πήραμε φυσικά το πράσινο φως από τους θεσμούς να ιδρύσουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αυτό που χρειάστηκε να κάνω ήταν όχι μόνο το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο τώρα, αλλά να βρει και ταμεία και ιδρύματα που θα χρηματοδοτήσουν την τράπεζα αυτή. Το πρώτο ίδρυμα που έδειξε ενδιαφέρον από το 2016 ήταν η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Γερμανίας, από την οποία θα θέλω φυσικά να μας βοηθήσουν όσο μπορούν για τεχνική βοήθεια, είδους τεχνικής βοήθειας. Η επίσκεψή μου λοιπόν είναι πρώτον να τους ζητήσω να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση αυτής της τράπεζας και επίσης να μας βοηθήσουν σε θέματα λειτουργίας μιας τέτοιας τράπεζας. Έχω ήδη μιλήσει στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν την τράπεζα, όπως επίσης και έτυχε και χτες να μιλήσω με τον υποδιευθυντή της, τον αντιπρόεδρο μάλλον και υποδιευθυντή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος επίσης ενδιαφέρεται πολύ να συμμετέχει στη χρηματοδότηση αυτής της τράπεζας. Αυτό που ευελπιστούμε να πετύχουμε αυτή την τράπεζα είναι τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό, είναι όπως, μεγάλη... ξέρετε, οι τράπεζες, επειδή έχουν τα κόκκινα δάνεια, είναι διστακτικοί να δανείζουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις. Αυτό που θα κάνει αυτή η τράπεζα είναι να αποδεσμεύσει την ρευστότητα, που να μπορέσει να οθήσει την οικονομική δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων που μπορούν αλλά δεν δύνανται, διότι έχουν είτε κόκκινα δάνεια είτε χρωστούν, αλλά είναι βιώσιμες. Εφόσον αυτό θα δουλέψει μαζί με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, άπαξ και υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση, αυτές οι μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται κάποια ρευστότητα να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η τράπεζα αυτή θα δώσει αυτή την όθηση και όπως επίσης θα δώσει και άλλες υπηρεσίες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτές. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει αρκετά μεγάλη γραφειοκρατία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η τράπεζα, εκτός της χρηματοδότησης, μπορεί να δώσει... μεσολαβητή, δηλαδή με έναν τρόπο, ακριβώς, ας το απλοποιήσω κάπως. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή μας λέτε ότι η αναπτυξιακή μπορεί να ξεπεράσει και το σκόπελο των κόκκινων δανείων για τις μικρομεσαίες, που είναι η ρεχοκοκαλιά και ο μεγάλος πολυτραυματίας της ελληνικής οικονομίας. Η αναπτυξιακή τράπεζα θα έρθει άπαξ και τελειώσει η διαπραγμάτευση με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ναι, να προσφέρει τη ρευστότητα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους. Ναι. Δηλαδή πότε προσδιορίζεται χρονικά, ας πούμε, η συγκρότησή της, η έναρξη της τράπεζας? Ο δικός μου στόχος, ναι, είναι να έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή, mm-hmm, το μήνα Σεπτέμβριο. Ναι. Και να αρχίσει να τρέχει από τις αρχές του φθινοπόρου, δηλαδή να μπουν τα θεμέλια να λειτουργήσει, εννοείται. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι ο σκοπός και αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Κύριε Υπουργέ, είπατε πριν περιμένετε επενδυτικό boom στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας πείτε, είναι τουλάχιστον από τις επαφές που έχετε κάνει, εάν το ενδιαφέρον των ξένων
έχει να κάνει με υφιστάμενες χρεοκοπημένες ελληνικές επιχειρήσεις εξαγορά, δηλαδή ή με δημιουργία νέων επιχειρήσεων παγίου κεφαλαίου, τέλος πάντων εγκαταστάσεων κλπ. Στην Ελλάδα, και σε ποιους τομείς εντοπίζεται το ενδιαφέρον? Οι περισσότερες επαφές που είχαμε σε επενδυτές ήταν να δημιουργήσουν καινούργιες εταιρείες, καινοτόμες, όπως παραδείγματος χάρη στον ιατρικό τουρισμό, στον τουρισμό που έχει να κάνει με τις ιαματικές πηγές, όπως επίσης και πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα startups, στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στους δικούς μας τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν. Και παρεμπιπτόντως πρέπει να πω ότι είναι ακόμα ένα νομοσχέδιο το οποίο επεξεργόμαστε στο Υπουργείο, ιδίως για startups, να δώσει τα φορολογικά κίνητρα, οπότε ένας επενδυτής να μπορεί να επενδύσει σε εταιρείες οι οποίες, όπως ξέρουμε, δεν έχουν πάντοτε επιτυχία. Πολλές δυστυχώς έχουν αποτυχία. Αυτός ο επενδυτής δεν χρειάζεται να έχει πληρώσει φόρους για μια δραστηριότητα η οποία τελικά απέτυχε. Χρειάζονται λοιπόν φορολογικά κίνητρα για να μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είναι πολύ μικρές, οι οποίες έχουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όλους τους νέους που έχουν πανεπιστημιακές γνώσεις και έχουν τις δραστηριότητες, είτε είναι στην πληροφορική είτε είναι σε άλλους τομείς, που μπορούν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και είναι κάτι που μπορούμε να το προωθήσουμε. Αυτό που μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό εσείς μπορείτε να το κάνετε, μόνο ως κυβέρνηση εννοώ. Αλλά επίσης και από την αναψυχιακή τράπεζα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές που μπορούν να βοηθήσουν την οικονομική δραστηριότητα και να οθήσουν την οικονομία της Ελλάδας με τέτοιο τρόπο που να δούμε ανάπτυξη που να μας δώσει την απασχόληση που χρειαζόμαστε, γιατί όπως ξέρετε η απασχόληση, η ανεργία παραμένει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Οπότε χρειαζόμαστε ό,τι βοήθεια μπορούμε και νομίζω ότι τα εργαλεία αυτά και τα νομοσχέδια, ιδίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα η αναπτυξιακή τράπεζα, θα δώσουν αυτό που χρειάζεται η χώρα τώρα. Νατάσα, κάτι ήθελες? Ναι, Υπουργέ. Ακούμε συχνά για τα φιλόδοξα σχέδια του Υπουργείου σας για το Growth Strategy και για την αναπτυξιακή τράπεζα, που έτσι όπως τη λέτε ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ως project. Ωστόσο, τα τελευταία 7 χρόνια των μνημονίων, δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες νέων Ελλήνων έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τη χώρα για να βρουν δουλειά. Πότε μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα ώστε να λυθεί το πρόβλημα του brain drain, ώστε να μπορούν τα παιδιά που αποφυτούν ή τα παιδιά που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω και να έχουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας στην Ελλάδα? Χαίρομαι που με ρωτάτε, που κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί το Υπουργείο επεξεργάζεται ένα πρόγραμμα που το λέμε γέφυρα. Να μπορέσει να γεφυρώσει τους επιστήμονες, Έλληνες επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε είναι στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία, σε άλλες χώρες, με τους δικούς μας επιστήμονες, να τους δώσει δυνατότητα να δημιουργήσουν συνεργασίες, γιατί όπως ξέρετε οι δικοί μας οι επιστήμονες εδώ συνεργάζονται με πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, ιδίως στην Καλιφόρνια που είναι η μέκα της πληροφορικής, όπως επίσης και στη Βοστόνη και επίσης σε άλλα κράτη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επιτάχυνση του πρέπει να αλλάξουμε το brain drain σε brain gain. Είναι δύσκολο να περιμένει κανείς ότι αυτοί που έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό και έχουν αρχίσει να δημιουργούν καριέρες να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά μπορούν να δώσουν και να προσφέρουν στην Ελλάδα και στους συναδέλφους τους που έχουν μείνει εδώ τη δυνατότητα για μια δραστηριότητα που να αναδείξει την Ελλάδα σε μια χώρα καινοτομίας. Άρα τι επεξεργάζεστε, αν μπορείτε να μας πείτε, και δεν είναι ακόμα πρωί? Επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει
τους δικούς μας νέους να επισκέπτονται τις χώρες για ένα μικρό χρονικό διάστημα ή να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό να έρχονται στην Ελλάδα, οπότε να δημιουργηθεί ένα σύστημα συνεργασίας, ένα σύστημα γέφυρας μεταξύ των αυτών που σου είπα που είναι στο εξωτερικό και αυτούς που παραμένουν στη χώρα. Ναι. Ναι, κύριε Υπουργέ, το επόμενο στοίχημα μετά την συμφωνία στο Eurogroup είναι η σταδιακή επιστροφή της χώρας στις αγορές. Είπατε πριν ότι αυτό θα γίνει όταν θα είναι ευνοϊκές, θετικές οι συνθήκες και αποκλιμακωθούν κι άλλο τα spreads. Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στο 2017 και για να βγούμε στις αγορές αποτελεί προϋπόθεση η ένταξη στο QE, στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή δεν είναι απαραίτητο? Αυτό που θα σας απαντήσω είναι ότι από τους επενδυτές που μου έκανα την ερώτηση πότε θα βγει η χώρα στις αγορές, δεν υπήρξε το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι θέμα ότι αν θα ενταχθούμε στην ποσοτική χαλάρωση για να βγούμε στις αγορές. Νομίζω ότι η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές, αλλά θα πρέπει να βγει την κατάλληλη στιγμή όταν η πτωτική τάση των spreads έχει αρχίσει να μειώνεται. Αλλά προς το παρόν αυτή η πτώση συνεχίζεται και νομίζω ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις από τόσο μικρό επιτόκιο που θα έχει η χώρα. Για πότε το προσδιορίζετε αυτό, εκεί στα τέλη είναι του χρόνου? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να πει κανείς πότε, αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό μέχρι τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Νομίζω εξαντλήσαμε τα ερωτήματα, σας βομβαρδίσαμε λίγο, αλλά ξέρετε δεν βγαίνετε συχνά, δεν σας ξέρει ο κόσμος και δεν ξέρει και το αντικείμενο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο έχει τώρα αναλάβει όλο το βάρος της από εδώ και πέρα δουλειάς μετά τη συμφωνία στο Eurogroup. Μετανιώσατε που γυρίσατε από την Αμερική, που ήρθατε από την Αμερική στην Ελλάδα, κύριε Παπαδημητρίου? Όχι, κοιτάξτε, δεν μετάνιωσα, γιατί το έκανα για πατριωτικό καθήκον, νομίζω, όταν μου ζήτησε ο Πρωθυπουργός να έρθω στη χώρα και να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομίας. Το έκανα γιατί λείπω στην Αμερική τουλάχιστον για 50 χρόνια. Έχω κάνει μια σταδιοδρομία και μια καριέρα για την οποία είμαι πολύ περήφανος. Έχω μάθει πάρα πολλά, έχω μεγάλες διασυνδέσεις και νομίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω σε αυτά που θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, που συμφωνώ μαζί του. Οπότε δεν έχω μετανιώσει. Τουναντίον, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι δουλεύω σκληρά, συνήθως αθόρυβα, αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι οι προσωπικές επιθέσεις που παίρνω και δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο με λυπεί. Τι είναι οι προσωπικές επιθέσεις? Δεν υπήρξαν κάποια πρωτοσέλιδα. Α, ναι, μάλιστα. Ναι, εμένα μου διέφυγαν. Πού τις αποδίδετε εσείς, κύριε Παπαδημητρίου? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω. Γιατί δεν έχω δώσει... δεν έχω δώσει την ευκαιρία για να έχω αυτές τις επιθέσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και καλή δουλειά, γιατί το αποτέλεσμα αυτής της καλής δουλειάς θα αφορά τη χώρα και όχι μόνο εσάς. Να είστε σίγουροι γι' αυτό ότι θα έχουμε σκληρή δουλειά και κάνουμε σκληρή δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε το επόμενο.